Η συγγραφέας Άννα Γαλανού βρέθηκε για ακόμη μια φορά στην πόλη της Κομωτινής στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου της τριλογίας της «Οι δρόμοι της καταιγίδας εξηλαίωση». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις εκδόσεις Διόπτρα σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Bookstop στη Λέσχη Κομωτινέων το βράδυ της Παρασκευής. Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος κυρία Μαρία Τσαγκάρη και η φιλόλογος κυρία Ελένη Χαντζή. Ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη μουσική εμφάνιση του Εργαστηρίου Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Νότα και τον Χρήστο Χατζόπουλο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικών Ρωμιλιωτών Κομωτινής. Να παρουσιάσουμε μια συγκλονιστική τριλογία, Θυσία, Εκδίκηση και τώρα η Εξηλαίωση, Οι δρόμοι της καταιγίδας, που είναι ο υπέρτιτλος της τριλογίας, επιτέλους θα καταλαγιάσουν. Αναμφίβολα, η ιστορία είναι πηγή πολιτισμού και καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και συνείδησης, αποτελεί το μοναδικό κρίκο σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Ο τίτλος του βιβλίου, Εξηλαίωση, προβληματίζει, κινεί την περιέργεια και παρακινεί να το διαβάσει κανείς. Η Άννα Γαλανού είναι μια πολύ πυρή και ταλαντούχα συγγραφέας που ξέρει καλά τα γυρίσματα της ζωής. Είναι ανοιχτή και αφουγκράζεται τη ζωή και γράφοντας μπορεί να τη ζωντανέψει και για μας. Προσεγγίζει την αφήγησή της με πάθος, αγάπη και προσήλωση και κρατά άσβεστο το ενδιαφέρον των γνώστη από την αρχή έως το τέλος. Έρχομαι στην Κομωτινία το 2012 με ένα διάλειμμα δύο χρόνια όπου έχασα και κάποιο έτσι λίγο τις επαφές με την πόλη. Είμαι από την Ανατολική Ρωμιλία, ο παππούς μου, καταγωγή μας από την Αγαθούπολη. Από τα τέσσερα αδέρφια δύο σώθηκαν και κατέληξα στην Κρήτη. Έλεγα προηγουμένως τον πρόεδρο εδώ ότι υπάρχουν 5 χωριά στην περιοχή μας που είναι ανατολικορωμιλιώτες, καλά το είπα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ και συγκινούμε. Παππούς μέχρι που πέθανε έλεγε, μας φέρανε και ξεπετρώναμε χωράφια, εμείς που στη Θράκη δεν βρίσκαμε πέτρα.